Επειδή το Ηράκλειο είναι δυνατό στο βόλεϊ, αυτό σημαίνει ότι το καλοκαίρι είναι δυνατό και στο beach volley, ειδικά στα κορίτσια. Έχουμε επιτυχίες, ένα δίδυμο πολύ σημαντικό, Γεωργοπούλου Μαριάτου, που βάζουν πλώρη ακόμα και για το Πανελλήνιο. Αλήθεια είναι αυτό. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια στο beach volley και έχει αρκετές επιτυχίες. Φέτος αποφασίσαμε και με τα κορίτσια να δουλέψουμε λίγο πιο οργανωμένα. Βάλαμε μικρούς στόχους σιγά σιγά. Είναι η πρώτη χρονιά που συνεργαζόμαστε τα δύο κορίτσια μαζί, η Αθηνά με τη Ροδάνθη. Ήταν δύο αθλήτριες που σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα που παίξανε είχαν αρκετές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Φέτος είπαμε να τολμήσουμε και στο πανελλήνιο επίπεδο των γυναικών και να βάλαμε σαν πρώτο στόχο να βρεθούμε στα τελικά του Αγίου Νικολάου, που θα είναι 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Πότε είναι τα τελικά? Είναι 16 με 18 Ιουλίου στον Άγιο Νικολάου. Τέλεια. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά, είχαμε αρκετά προβλήματα, όπως άλλες ομάδες, είχαμε αρκετούς τραυματισμούς. Παρ' όλα αυτά, τα κορίτσια δείξαν πείσμα, πάρα πολύ θέληση. Ναι, το άλλο μου μισό, ναι. Πλέον μοιραζόμαστε τα πάντα, αναγκαστικά. Αλλά και μέσα στο γήπεδο είμαστε μια παρέα. Δηλαδή, μία βοηθάει την άλλη συνέχεια. Ήσασταν ξανά συμπαίκτρες παλιότερα, υπήρχε η χημεία. Ποτέ δεν έχουμε ξαναπαίξει μαζί. Μόνο αντίπαλες ήμασταν, αλλά και αντίπαλες δεν έχουμε παίξει ποτέ. Να πω εδώ ότι εγώ έκανα το συνοικέσιο. Ναι, το προξενιό. Είναι αυτό που λέμε, Ροδάνθη, ότι είσαστε αντίπαλες που ονειρευόσασταν να παίξετε μαζί. Δεν το είχαμε ποτέ στο νου, η αλήθεια είναι. Παρόλα αυτά, πέτυχε. Και έτυχε και πέτυχε. Όπως είπαμε και προηγουμένως, όντως αλληλοσυμπληρωνόμαστε και στο παιχνίδι μας. Και όπου η μία υστερεί, η άλλη καλύπτει αυτό το κενό παικτικά. Νομίζω ο χαρακτήρας, όντως το είπε και ο κόουτς προηγουμένως, ο χαρακτήρας του παιχνίδι, η ψυχραιμία, η υπομονή που δείχνουμε, είναι αυτή που μας ανεβάζει ένα σκαλί παραπάνω. Πού αφιερώνετε τις δύο πρώτες νίκες? Εγώ το αφιερώνω πρώτα στη συμπαίκτριά μου, μετά στον coach και στην οικογένειά μου. Θα πω κι εγώ ότι πρώτα στην Αθηνά που έχει μοχθήσει, έχει προσπαθήσει, έχει φάει αρκετή άμμο. Και στον coach που είναι δίπλα μας, μας στηρίζει, μας τονώνει και ψυχολογικά. Και σε όλο τον περίγυρο, την οικογένεια, τους φίλους μας. Τον κότσου Μαριάτο, δεν άκουσα και ανησυχώ. Το είπα, την οικογένεια, τον περίγυρο. Να είμαι η περήφανη κόρη του Μαριάτου. Εσύ είσαι περήφανη κόρη. Δεν είμαι κι εγώ, είμαι την τελευταία. Είμαι περήφανη. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις. Να είστε καλά, ευχαριστούμε εμείς πάρα είστε πολύ. καλά. Καλή προπόνηση. Ευχαριστούμε.